συγκέντρωσή μας απευθύνει χαιρετισμό ο σύντροφος Μάρκο Ρίτσο, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ιταλία. Αγαπητοί σύντροφοι, cari compagni e cari compagni, sono qui a portare il saluto del Comitato Centrale del Partito Comunista dall'Italia e a ringraziare dell'aiuto fraterno ricevuto dal nostro partito nella presentazione alle elezioni europee come importante punto di sviluppo dell'iniziativa dei partiti comunisti operai anche in Italia, anche nel nostro paese. Per tanti anni i comunisti in Italia non si sono presentati alle elezioni con il loro simbolo, la falce e il martello. Gli opportunisti della sinistra da salotto avevano usato mille altri simboli, non ultimo quello riferito all'altra Europa di Tsipras. Il 26 di maggio un voto ai partiti comunisti in Europa è un voto alla coerenza, è un voto a chi non ha abbandonato la propria bandiera, a chi non ha tradito i lavoratori, è un voto che dà forza alle nostre idee, è un voto che dà prospettiva al cambiamento radicale di questa società per la presa del potere politico da parte dei lavoratori, cioè di chi produce davvero la ricchezza in questo paese. Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, βρίσκομαι εδώ για να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλία και να σας ευχαριστήσω για τη συντροφική βοήθεια που το κόμμα σας προσέφερε για να είναι εφικτή η παρουσία μας στις ευρωεκλογές. Είναι ένα σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας και στη χώρα μας. Για πολλά χρόνια, οι κομμουνιστές στην Ιταλία με το σύμβολό τους, το σφυροδρέπανο, δεν συμμετείχαν στις εθνικές εκλογές. Οι οπορτουνιστές της αριστεράς των Σαλονιών είχαν χρησιμοποιήσει χιλιάδες διαφορετικά σύμβολα, ακόμα και εκείνο της άλλης Ευρώπης με τον Τσίπρα. Στις 26 Μαΐου, μία ψήφος στα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη είναι μία συνεπής ψήφος σε όσους δεν υπέστειλαν τη σημαία, σε όσους δεν πρόδωσαν τους εργαζόμενους. Είναι μια ψήφος που δίνει δύναμη στις ιδέες μας και στην προοπτική για μια ριζική αλλαγή αυτής της κοινωνίας, για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από τους εργαζόμενους, από τους δημιουργούς δηλαδή όλου του πλούτου των χωρών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το παραμύθι που μας εξιστορούσαν. Πίσω από κάθε πολιτική επίθεση στα εργατικά δικαιώματα κρύβονται νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινή αγορά είναι υπεύθυνη για το κλείσιμο των επιχειρήσεων, γιατί ευνοεί τη μεταφορά τους στο εξωτερικό, αυξάνοντας την ανεργία. Ρίχνει τους μισθούς και τις συντάξεις, καταργεί δικαιώματα. Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνουν ιδιωτικοποιήσεις και μείωση των κοινωνικών παροχών, όπως η δημόσια υγεία και παιδεία. Με την κοινή αγροτική πολιτική και τις συμφωνίες για το ελεύθερο εμπόριο, πλήττονται οι αγρότες, συγκεντρώνεται η γη και η παραγωγή στα χέρια των καπιταλιστών, των μεγαλεμπόρων. Η υποχρέωση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει καθιερωθεί συνταγματικά, καταπατά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και οι κομμουνιστές παλεύουν ενάντια σε αυτό το έσχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενάντια στην ειρήνη, φορέας των υπεριαλιστικών πολιτικών και των πολέμων μαζί με το ΝΑΤΟ. Από την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη και τη Συρία, για τη ληστεία των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης. Οργανώσει καθονάς,
Όχι μόνο δεν στηρίζει την υγεία, την παιδεία, τη λαϊκή κατοικία, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς και στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων, αλλά ένα εργαλείο καταπίεσης που βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλίων. Είναι η δικτατορία του 1% που επιβάλλει τα συμφέροντά του στη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Καταπιέζει ολόκληρους λαούς για τα κέρδη των λίγων. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλοι καπιταλιστές είναι ακόμα πιο πλούσιοι από ό,τι ήταν, ενώ οι λαοί είναι ολοένα και πιο φτωχοί. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλούμε την εργατική τάξη και τον εργαζόμενο λαό να ψηφίσει τα κομμουνιστικά κόμματα στις 26 Μαΐου. Για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έξοδο από το ΝΑΤΟ, για να ξανασηκώσουμε κεφάλι και να κατακτήσουμε το μέλλον. Στην Ιταλία, η αστική αριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα, κατά τη στοιχεία στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα χρόνια στηρίξανε τα συμφέροντα των τραπεζών, των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράτησαν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη τους, εγκαταλείψανε τις λαϊκές γειτονιές, περιέκοψαν τις κοινωνικές παροχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε πάντα στο ίδιο μετερίζει. Θέλουμε σε κάθε χώρα της Ευρώπης τα κομμουνιστικά κόμματα να γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά και συνεπή, για να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, για την εργατική εξουσία, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Θέλουμε να δώσουμε στους νέους μας ένα μέλλον με σταθερή δουλειά, χωρίς εκμετάλλευση, ένα μέλλον ειρήνης και προόδου. Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, μπορούμε να δουλεύουμε όλοι, να δουλεύουμε λιγότερο, καλύτερα και με πιο υψηλούς και αξιοπρεπείς μισθούς. Με τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία που θα προστατεύει το περιβάλλον. Μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ειρήνης και ισότητας, όπου κανένας δεν θα είναι υποχρεωμένος να μεταναστεύσει για να βρει δουλειά, για να ξεφύγει από τη φτώχεια και τους πολέμους. Όλα αυτά δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτά, με ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα, την αντεπίθεση των λαών για την ανατροπή. Mi hanno detto che qui in Grecia ci sono partiti filo Unione Europea e NATO come Syriza che utilizzano canzoni come Bella Ciao, le nostre canzoni di lotta per giustificare le politiche di massacro sociale. Vergogna! Vergogna! I morti della resistenza contro il nazifascismo si rivoltano nella tomba. Un voto al Partito Comunista di Grecia, così come al Partito Comunista in Italia, è un voto per rafforzare la prospettiva rivoluzionaria, per sconfiggere un'estrema destra che avanza sempre più minacciosa, ma anche una sinistra arrendevole che collabora col capitale. Domenica 26 maggio, vota e fai votare Partito Comunista! Viva il Partito Comunista di Grecia! Viva l'internazionalismo proletario! Zitto to, cucue! Zitto to, cucue! Κόμμα Ελλάδας, όπως και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλία, είναι μια ψήφος για να δυναμώσει αυτή η προοπτική. Για να ιτηθεί η δεξιά και η ακροδεξιά που όλο και πιο απειλητικά δυναμώνει, αλλά και η δίθεν αριστερά που παραδίδεται και συνεργάζεται με το κεφάλαιο. Με ενημέρωσαν ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που χρησιμοποιούν τα δικά μας αγωνιστικά τραγούδια, όπως τον Μπέλα Τσάο, για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους που τσακίζουν τους λαούς. Είναι ντροπή. Οι νεκροί της αντίστασης ενάντια στον ναζισμό-φασισμό θα στριφογυρνάνε μέσα στους τάφους του. Την Κυριακή 26 Μαΐου ψηφίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός. Ζήτω,
Yeah.